εβδομάδος. Η πανσέλινος αυτή έχει σχέση με τη δουλειά, ακόμα όμως και με τα ψυχολογικά σας. Μπορεί να θέλετε να κάνετε κάτι καινούριο στη δουλειά και να σας εμποδίζουν κάποια οικογενειακά θέματα, κάποια θέματα τα οποία σας απασχολούν και να μην είστε ήρεμοι να κάνετε αυτό το καινούριο ξεκίνημα ή των τελευταίων ημερών είστε έτοιμοι να δράσετε με κάποιες δυσκολίες, ενώ αν είστε γεννημένοι το Σεπτέμβριο θα μπορούσατε να περιμένετε κάτι πάρα πολύ καλό στις αρχές της εβδομάδας, το οποίο θα σας χαροποιήσει ιδιαίτερα ή θα αλλάξει γενικότερα τη ζωή σας. Για τους σκορπιούς μας, αυτή η πανσέλινος μπορεί να έχει διλήμματα ανάμεσα στα παιδιά ή την κοινωνική σας ζωή, ανάμεσα στα πρόσωπα που αγαπάτε και την επαγγελματική ζωή. Όμως γενικά δεν είναι δυσαρμονική. Θα μπορούσα να πω ότι είναι ένα αρκετά καλό Σαββατοκύριακο που θα ασχοληθείτε με την οικογένεια, με τα πρόσωπα της οικογένειάς σας. Ενώ φίλοι μπορεί να σας μπερδεύουν ή η κοινωνική σας ζωή ενδεχομένως να είναι λίγο κουραστική, να θέλετε πιο πολύ να δείτε τους αγαπημένους παρά τις κοινωνικές σας υποχρεώσεις. Οι τοξότες μας επηρεάζονται από αυτή την πανσέλινο, ειδικά αν είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες. Ενδεχομένως να έχετε αρκετά διλήμματα ανάμεσα στην οικογένεια, η οποία είναι σημαντική και θα είναι σημαντική για πάρα πολύ καιρό, η οικογένεια ή η ακίνητή σας περιουσία, και στην κοινωνική σας ζωή. Το ευχάριστο όμως είναι ότι η καθημερινή σας ζωή θα αλλάξει. Θα κάνετε μικρά ταξιδάκια, μικρές συναντήσεις όπου θα συναντήσετε αγαπημένα πρόσωπα. Αν είστε γεννημένοι 1, 2, 3 Δεκεμβρίου, ανοίξτε την καρδιά σας. Είναι μια καλή περίοδος για να ερωτευτείτε ή να έχετε κάτι καλό από τα παιδιά τα οποία είναι σημαντικά ή τα δημιουργικά σας σχέδια. Για τους εγώκερους θα μπορούσα να πω ότι είναι δημιουργική αυτή η πανσέλινος. Έχετε υποχρεώσεις καθημερινές αλλά και υποχρεώσεις μελλοντικές. Όμως εκεί που πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας είναι στα οικονομικά, τα οποία αυτό τον καιρό ενδεχομένως να έχουν ένα ενδιαφέρον για σας και κάτι ξαφνικό να γίνει. Υδροχόη μου, δεν επηρεάζεστε με την πανσέλινο αυτή. Θα μπορούσα να πω ότι τα οικονομικά είναι θέματα τα οποία σας απασχολούν. Περισσότερο έχετε έτσι τα σώψυχά σας, να πω ότι έχουν κάποια θέματα τα οποία σκέπτεστε. Υπάρχουν πολύ καλές προοπτικές για σας που είστε γεννημένοι το τέλος Ιανουαρίου, ενώ αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, ο επαγγελματικός σας χώρος και ο κοινωνικός είναι αυτός που έχει να σας πει πολλά. Σας δείχνει πολλά πράγματα, πολλές αλήθειες τις οποίες δεν θέλετε να δείτε. Πάντως, εσείς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, 16, 17, 18, μέχρι εκεί νομίζω πάει ο υδροχός, θέματα που έχουν σχέση με ταξίδια, με νομικές διαδικαστικές υποθέσεις, έρχονται στο προσκήνιο με καθυστερήσεις, αλλά για να επιληθούν. Και τελειώνουμε με τα ψάρια. Γίνεται στο δικό σας άξονα της Παρθένου με τα ψάρια η πανσέλινος αυτή. Μπορεί να έχετε διενέξεις ή διαφωνίες με τον σύντροφό σας ή του συνεργάτη, αλλά να ξέρετε ότι αυτό είναι παροδικό. Όταν η πανσέλινος γίνεται σε μεταβλητά ζώδια όπως είναι τα ψάρια, αυτό σημαίνει ότι γεγονότα τα οποία έρχονται δεν είναι διαρκείες, θα μπορούσαν να περάσουν, και ενώ διάγεται μία περίοδο η οποία έχει να σας δώσει πολλά, εσείς μπορεί να εκνευριστείτε. Από την ερχόμενη εβδομάδα έχετε να μάθετε και πάρα πολλά ότι έγινε στο παρασκήνιο, πράγματα τα οποία δεν τα ξέρετε και θα έρθουν στο προσκήνιο μαζί με άλλα διάφορα γεγονότα. Αυτά από μένα σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ, Λίτσα μου.